Αναστάτωση επικρατεί από χθες στο χάβαρι του Δήμου της Ήλιδας, όπου διαπιστώθηκε το πρώτο για φέτος κρούσμα μικροβιακής μηνυγκίτιδας βαριάς μορφής. Έντονη είναι και η αγωνία για τη 42χρονη γυναίκα, κάτοικο της περιοχής που νόσησε, και η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε σοβαρή, γι' αυτό και μεταφέρθηκε σπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο, ενώ άμεση ήταν η αντίδραση όλων των υγειονομικών φορέων της περιφέρειας και του Δήμου, προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση της νόσου με τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων. Βρέθηκε ουσιαστικά με ναυτία και πόνους, συμπτώματα που έμεζαν με γαστεντερίτιδα στο νοσοκομείο Μαλλιάδος. Επανήλθε όμως μετά από το εξιτήριο από το νοσοκομείο πάλι με πόνους στο νοσοκομείο του Πύργου και εκεί τέθηκε η διάγνωση διότι έγινε ενδελεχής έλεγχος εργαστηριακός και βρέθηκε ότι έχει μηνυγκίτιδα, η οποία είναι μικροβιακής φύσεως. Δηλαδή πάλι η υποψία είναι ότι έχουμε μηνυγκίτιδόκοκο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 42χρονη που κατάγεται από την Ινδία και ζει στην κοινότητα της Ήλιδας εδώ και πολλά χρόνια, ένιωσε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και έσπευσε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην νοσηλευτική μονάδα της Αμαλιάδας, όπου το ιατρικό προσωπικό προχώρησε σε εξετάσεις που δεν έδειξαν σε πρώτη φάση τι είχε. Χθες το πρωί της δόθηκε εξιτήριο, ωστόσο επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα με επιδείνωση της υγείας της, μιας και είχε υψηλό πυρετό και μετούς. Μετά από δεύτερη σειρά εξετάσεων, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά της στην νοσηλευτική μονάδα του Πύργου με σταθμό του ΕΚΑΒ. Εκεί το ιατρικό προσωπικό, μετά από πλήρη κύκλο εξετάσεων, διαπίστωσε πως η 42χρονη πάσχει από μικροβιακή μηνυγκίτιδα. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η 42χρονη μεταφέρθηκε στο Παναγία η Βοήθεια, όπου νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρείου σε σοβαρή κατάσταση, αλλά σταθερή. Η 42χρονη εργάζεται σε συσκευαστήριο της περιοχής, το οποίο βρέθηκε κλιμάκιο της αστυνομίας αμέσως μόλις έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των εξετάσεών της, προκειμένου να ειδοποιηθούν και οι 27 εργαζόμενοι στην επιχείρηση, αλλά και οι οικογένειές τους, και να σπεύσουν στην Αμαλιάδα για να προμηθευτούν αντιβίωση που θα τους παρέχει χημειοπροφύλαξη. Και ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά η διαδικασία εγνηλάτησης και χημειοπροφύλαξης στο περιβάλλον της εργαζόμενης, εκεί στο συσκευαστήριο. Έχουν ήδη δοθεί τα αντιβιωτικά σε όλη την ομάδα και φυσικά υπάρχει η πρόληψη σήμερα να υπάρχει κάτι αντίστοιχο και στο σχολείο των παιδιών της, γιατί πρέπει και τα παιδιά αυτά, και τα ίδια τα παιδιά και το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και το σχολείο να λάβει ουσιαστικά την χημειοπροφύλαξη.